50 άτομα που έχουν γραφτεί. Η προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε εμπόδια προς την αυτοπαραδοχή, πεπιθήσεις που μας εμποδίζουν να βιώσουμε την αξία μας χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προσκολήσεις αξίες. Και μετά συζητήσαμε για ποιο λόγο αυτές είναι λαθασμένες αντίληψεις. Και σήμερα θα συζητήσουμε θετικές πεπιθήσεις, αντιλήψεις που μπορούμε να καλλιεργήσουμε και θα εξηγήσουμε στο τέλος με ποιο τρόπο μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε. Διάφοροι μέθοδοι για το να ενσωματώσουμε, να εγγράφουμε μέσα μας αυτές τις, για μένα, αλήθειες. Δεν είναι μόνο επιβεβαιώσεις, υπεπιθήσεις. Από την πνευματική άποψη είναι αλήθειες. Και πρώτη αλήθεια είναι ότι είμαι άξιος αγάπης και σεβασμό ανεξάρτητα από την γνώμη και την συμπεριφορά των άλλων. Δεν αλλάζει η αξία μου όταν οι άλλοι έχουν προβλήματα ή είναι προγραμματισμένοι και έχουν μια αρνητική αντίληψη για μας ή μια αρνητική συμπεριφορά προς εμάς. Ότι η πρώτη αλήθεια είναι ότι η αξία μας δεν αναβαίνει, δεν κατεβαίνει ανάλογα με την γνώμη ή και την συμπεριφορά των άλλων. Η δεύτερη αλήθεια. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από την γνώμη και πώς συγκρίνομαι με τον άλλον. Δηλαδή, τίνομαι να συγκρίνομαι τον εαυτό μας με τους άλλους ανθρώπους, να δούμε πόσο καλοί είμαστε σε κάτι σε σχέση με τον άλλον. Και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός. Ο καθένας από εμάς έχει ελαττώματα, αδυναμίες. Όταν λέμε αξίζω αγάπη και σεβασμό, δεν λέω ότι δεν έχω ελαττώματα, δεν λέω ότι είμαι τέλειος, δεν λέω ότι είμαι καλύτερος. Αλλά σαν ένα «ον», μια θεία συνδυτότητα σε ένα προσωρινό σώμα, σε μια απόπειρα να βιώσω την αληθινή μου φύση και να την εκφράσω εδώ στο υλικό πεδίο, είναι πολύ φυσικό να έχω ελαττώματα εφόσον βρίσκομαι σε μια εξέλιξη στην διαδικασία αυτή. Και άρα είναι καλύτερο να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Η τρίτη αλήθεια. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από τους εσωτερικούς παράγοντες σαν εξυπνάδα, πλούτος, εμφάνιση, ικανότητες, βαθμοί, επαγγελματική επιτυχία, επιτυχία των παιδιών μου, των γονιών μου, το σπίτι μου και αν είμαι ελκυστικός. Είναι η ώρα να απελευθερώσουμε το αίσθημα της αξίας μας που στηρίζεται όχι σε αυτά, αλλά στην ουσία μας σαν πνεύμα, την ύπαρξή μας και όχι σε αυτά. Αξίζω αγάπη και σεβασμό ανεξάρτητα από τα λέσματα των προσπαθειών. Χρειάζεται να μάθουμε να δώσουμε την καλύτερη μας προσπάθεια. Δεν λέμε να μην κάνουμε προσπάθεια, δεν λέμε να είμαστε αδιάφοροι, λέμε να κάνουμε την προσπάθεια, αν συνειδητοποιήσουμε ότι η αξία μας δεν αυξάνεται ή μειώνεται με το αποτέλεσμα. Αξίζω αγάπη και σεβασμό ακόμα όταν προσέχουν οι άλλοι, τους άλλους, περισσότερο από μένα. Δεν είναι ώρα να απελευθερωθώ από την ανάγκη να με προσέχουν οι άλλοι ή να με προσέχουν περισσότερο από τους άλλους για να νιώθω την αξία μου. Η αξία μου βρίσκεται μέσα μου και είναι ανεξάρτητη από την αποκλειστική αγάπη κάποιου άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, ξαφνικά επειδή έχουμε ένα σύντροφο που μας αγαπάει αποκλειστικά ή είχαμε ένα γονιό που μας αγαπούσε αποκλειστικά,
δεν απέκτησαμε αξία μέσα από αυτό. Η αξία μας ήταν η ίδια πριν υπάρχει ο σύντροφος, στην διάρκεια της ύπαρξης του σύντροφου και μετά αν δεν έχουμε. Ότι είναι η ώρα να απελευθερωθούμε από την ψευδαίσθηση ότι αξίζουμε μόνο όταν έχουμε την αποκλειστική αγάπη κάποιου ανθρώπου. Είμαι αξίος αγάπης και σεβασμό ακόμα όταν δεν είμαι τέλειος σε αυτό που κάνω και ακόμα όταν κάνω λάθη. Λάθη είναι μέρος της εξέλιξης, είναι μέρος μιας διαδικασίας μάθησης. Μαθαίνω. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να μάθουμε να παίζουμε πιάνο χωρίς να κάνουμε 1.000 ή 10.000 λάθη. Ή να μάθουμε μία γλώσσα χωρίς να κάνουμε 1.000 ή 10.000 λάθη. Το λάθος είναι ένα πείραμα, μία διαδικασία μέσα στην μάθηση και στην εξέλιξη. Αξίζω ανεξάρτητα από πόσα πράγματα μπορώ να καταφέρω. Τώρα το παιδί που βλέπετε μπροστά σας δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Τι να κάνει, τι να φτιάξει, τι να λύσει, πώς να βοηθήσει. Η ύπαρξή του αξίζει. Και η δική μας ύπαρξη επίσης, που μπορεί να φαίνεται, να μην φαίνεται τόσο όμορφη και αγνή όπως του παιδιού, αλλά κάποτε εμείς ήμασταν έτσι, αυτή η αξία είναι μέσα μας, ανεξάρτητα με πόσα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε. 9. Αξίζω αγάπη και σεβασμό και ακόμα όταν είμαι αδύναμος ή βρίσκομαι σε ανάγκη. Όλοι έχουμε αδυναμίες, όλοι έχουμε ανάγκες. Είναι η ώρα να απελευθερωθώ από την ψευδαίσθηση ότι αξίζομαι λιγότερο όταν κάποια φάση της ζωής μας βιώνουμε αδυναμία ή βρισκόμαστε σε ανάγκη. Αξίζω αγάπη και σεβασμό ακόμα αν όταν οι άλλοι είναι συμφωνούν μαζί μου ή ικανοποιημένοι μαζί μου ή όχι. Δηλαδή έχουμε την τάση να νιώθουμε καλά όταν οι άλλοι συμφωνούν μαζί μας ή είναι ικανοποιημένοι μαζί μας. Δεν αλλάζει αυτό που είμαστε. Εμείς έχουμε κάνει την προσπάθεια που κάνουμε να βοηθήσουμε τον άλλον ή να ικανοποιήσουμε τον άλλον. Τώρα, αν ο άλλος είναι ικανοποιημένος ή όχι, ή συμφωνεί μαζί μας ή όχι, είναι δικό του θέμα. Αρκεί να είμαστε εμείς εντάξει με την συνείδησή μας. Αν δεν είμαστε, αν ο άλλος έχει κάτι να μας πει και μπορούμε να βελτιώσουμε την προσπάθειά μας, να το κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Το θέμα είναι ότι να μετράμε την αξία μας όχι με το αν ο άλλος είναι ικανοποιημένος, αλλά αν είμαστε εντάξει με την συνείδησή μας. Αν έχουμε συμπεριφερθεί προς τον άνθρωπο αυτό με τον τρόπο που θα θέλαμε να συμπεριφέρεται σε εμάς. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε όταν λέμε όχι, γιατί δεν είμαστε καλοί και ότι πάντα πρέπει να λέμε ναι. Και πολλές φορές η πραγματική αγάπη είναι όχι. Πολλές φορές η πραγματική αγάπη θα είναι ναι, βεβαίως. Θέλω να σε βοηθήσω, θέλω να σε αγαπώ, θέλω να βοηθήσω να είσαι ευτυχισμένος. Και άλλες φορές αυτό που ζητεί ο άλλος είναι ανήθικο, άδικο, θα μπορούσε να το κάνει για τον εαυτό του. Και το καλύτερο για τον άλλον, όχι μόνο για μας, αλλά για τον άλλον θα είναι σε αγαπώ, αλλά όχι, δεν συμφωνώ με αυτό που μου ζητάς. Δεν θέλω να το κάνω. Είτε ηθικούς λόγους, για λόγους ενέργειας, για λόγους δικαιοσύνης. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι για να μπορώ πραγματικά να αγαπήσω κάποιον, και αυτό θα το πούμε σε μια μελλοντική ομιλία, πρέπει να μπορώ να πω όχι. Γιατί αλλιώς το ναι που θα πω θα είναι από φόβο, από καθήκον και δεν θα είναι από αγάπη. Ή
Η πραγματική αγάπη μπορεί να υπάρχει μόνο μέσα στην ελευθερία και μέσα στην ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. 12. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από τα πόσα προσφέρω ή όσα δέχομαι. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι μετράνε την αξία τους με το πόσο βοηθάνε, πόσο δώρα δίνουν, πόσες προσφορές κάνουν, ότι αξίζω περισσότερο αν προσφέρω περισσότερο. Ότι έχετε στο νου σας ότι αυτό είναι εγωιστικό, να δώσω για να βρω αξία ή να δώσω περισσότερο για να βρω αξία. Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε. 13. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από το αν οι άλλοι με εμπιστεύονται ή ανοίγονται σε μένα. Περισσότεροι από μας χρειαζόμαστε τον άλλον να ανοίγεται. Αν είναι απόμακρος, αν είναι κλειστός, αν έχει προβλήματα, δεν νιώθουμε άνετοι. Και πολλές φορές νιώθουμε ότι μήπως φταίμε εμείς. Τότε ένα μέρος της εξέλιξής μας είναι να δώσουμε το μήνυμα στους άλλους ότι θα χαιρόμαστε να ανοίγονται προς εμάς, ότι θέλουμε μια άνεκτη επικοινωνία, αλλά να μην μετράμε την αξία μας με το αν ο άλλος μπορεί με δικούς τους προγραμματισμούς να ανοιχτεί. Τώρα, αν νομίζουμε ότι μήπως κάνουμε κάτι που δεν βοηθάει τον άλλο να ανοίγεται, να ρωτήσουμε. Δεν είμαστε χωρίς ελαττώματα. Βεβαίως, μπορεί να είμαστε, έχουμε μια τάση κριτικής, μπορεί ο άλλος να νιώθει ότι δεν θα μπορούμε να τον δεκτούμε αν μας λέει αυτά που έχει κάνει ή αυτά που έχει στο νου του. Και σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, μπορεί να έχουμε ένα ελάττωμα, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουμε και μπορούμε να ρωτήσουμε. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από την συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου. 16. Η αξία μου είναι αντανάκληση της θεϊκής μου φύσης και δεν έχει καμία σχέση με το γένος, το θρήσκευμα, την κοινωνική τάξη κτλ. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς προχωράμε στην εξέλιξή μας αυτό να το εφαρμόσουμε όχι στον εαυτό μας μόνο αλλά και στους άλλους, να δούμε τον κάθε άνθρωπο σαν μια έκφραση του Θείου. Και ακόμα ο πολιτικός και ο αστυνόμος και ο παπάς και ο μετανάστης και ο Ινδουιστής και ο Μουσουλμάνος και ο Χριστιανός και ο Ρώσος και ο Τούρκος και ο Έλληνας, να καταλάβουμε ότι πίσω από κάθε «ον» υπάρχει η ίδια Θεία Ουσία. Ακόμα πίσω από τον άνθρωπο που δεν λειτουργεί με ηθική, που είναι μπερδεμένος, αλλά πίσω από αυτό το «ον» και πίσω από αυτή την συμπεριφορά υπάρχει μια Θεία Συνειδητότητα. Δέχομαι το νούμερο 18. Δέχομαι και αγαπάω τον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι, με τις αδυναμίες και τα λάθη μου, επειδή συνεχώς εξελίσσομαι. 19. Μου αξίζει να με αγαπούν και να μου σέβονται ακριβώς όπως είμαι σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής μου. Και το κλειδί λέξη εδώ είναι στάδιο της εξέλιξης. Έχω ελαττώματα, έχω πολλά να μάθω, πολλά να διορθώσω. Δεν είμαι εντελώς σωστός, ούτε στον εαυτό μου, ούτε προς τους άλλους ανθρώπους. Αλλά σαν μια θεία ενέργεια, μια θεία συνειδητότητα, σε μια διαδικασία, σε ένα πειραματισμό, πειραματιζόμενος με την ύλη και την ικανότητά μου να θυμηθώ την αληθινή μου φύση, μέσα σε αυτή την ύλη και να μπορώ να την εκφράσω με το μεγαλείο και την ομορφιά και την ηθική και την αγάπη που είναι η αληθινή μου φύση, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής αξίζω αγάπη και σεβασμό. Και όταν δεν νιώθω αυτό, δεν το έλκω. 20. Είμαι